Ραχέλη, πώς κινείται αυτή την εποχή, πώς γίνεται η κίνηση στα πορόγια, αν υπάρχει κόσμος που έρχεται, αν γενικά προτιμάστε από τους πολίτες. Αυτή την εποχή, ακόμα όσο ο καιρός επιτρέπει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια περιοχή όπου τα Σαββατοκύριακα έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες από τις γύρω περιοχές. Και ο κόσμος, θα έλεγα, έρχεται και λίγο παραπάνω. Έχει μια τάση, μια αίσθηση ότι θέλει να βγει μέχρι ή να μπει ξεσκάσει. Να ξεσκάσει μέχρι να μπει για καλά μέσα, ας πούμε. Στην καθημερινότητα. Βγαίνει πάρα πολύ. Σε σχέση με άλλες χρονιές, θα έλεγα ότι ένα κλικ παραπάνω. Ο κορονοϊός πώς επηρέασε τις επιχειρήσεις σας? Ο κορονοϊός επηρέασε το χειμώνα, δηλαδή όταν μας κλείσανε και μετά ήταν 2,5 μήνες δύσκολοι, γιατί ήταν εποχές όπου δουλεύουμε πάρα πολύ, ειδικά στα πορόγια που έχει τουρισμό, την εποχή του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς ήταν μεγάλο πλήγμα για μας. Αλλά η αλήθεια είναι από την ώρα που ανοίξαμε και μετά ο κόσμος έρχεται όπως ερχόταν παλιά, χωρίς να υπάρχει δυσκολία. Αν και είναι συνυφασμένο με το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη, το καλοκαίρι είδατε κίνηση εδώ στην περιοχή? Ναι, μα στα πορόγια, αν και δεν είναι η καλύτερη τους εποχή από κόσμο, πραγματικά είναι τον Αύγουστο. Ναι. Α, ναι. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ναι. Λόγω δροσιάς. Λόγω δροσιάς, φυσικά, και λόγω ότι είναι ένα χωριό που έχει πάρα πολύ κόσμο και τα γύρω χωριά, που είναι άνθρωποι που μένουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό, όπου τον Αύγουστο κυρίως έχουν στην περιοχή τους και πάντα έρχονται να μας δουν και να δοκιμάσουν αυτά που έχουμε. Τι θα απολαύσει ο κόσμος εδώ στα πορόγια ερχόμενος? Κοιτάξτε να δείτε, τα άνω πορόγια καταρχήν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες από γαστρονομικά που υπάρχουν. Υπάρχουν μαγαζιά που έχουν κρέατα, υπάρχουν μαγαζιά που έχουν καταρχήν, έχει πολύ ωραία καφέ, γλυκά. Εδώ πάνω σε εμάς κυριαρχεί η πέστροφα, όπου είναι παραγωγή μας. Υπάρχει πέστροφα είτε σιχάρα, φιλέτο πανέ που δίνουμε, συνιστούμε στους μικρούς μας φίλους χωρίς αγκαθάκι. Έχει καπνιστεί πέστροφα για τους μερακλείδες που θέλουν να απολαύσουν ένα ουζάκι. Και από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν και τα κρεατικά. Έχει βουβαλί για όποιον δεν θέλει. Και, ναι, βουβαλίσια, αλλά και από τα υπόλοιπα κρεατικά. Και φυσικά να πούμε ότι και όλα τα, ό,τι μπαίνει στο πιάτο είναι δικό σας, δηλαδή και τα σαλατικά ακόμα. Ναι, δεν είναι δικά μας με την έννοια ότι τα καλλιεργούμε στον πατέρα μας, αλλά τα φτιάχνουμε με τα χέρια μας. Ναι. Είναι χειροποίητες οι σαλάτες, τα πάντα όλα εδώ πέρα γίνονται από εμάς φίλοι.